Χαίρετε! Καλημέρα! Καλησπέρα, γιατί συγγνώμη, είναι βράδυ που θα το βγάλω. Εγώ θέλω να τα λέω πάλι ένα καλημέρα, βρε παιδί μου, στους Γάλλους. Bonjour! Toute jour! Λοιπόν, σήμερα είναι Αριστοτρίτη, είναι 26 Νοεμβρίου 2019. Του Αγίου Στυλιανού. Του Αγίου Στυλιανού, να ζήσουν οι Στέλλες, οι Στυλιανοί, οι Στέλλοι, όλοι όσοι γιορτάζουν. Εγώ δεν θυμάμαι όλες τις γιορτές και γίνομαι και ρεζίλη, τέλος πάντων. Λοιπόν, αγαπημένες μου, καλημέρα. Θα ήθελα αν μπορείτε με τη δόκτωρ Αριστονίκη μας, είσαι η δόκτωρ Αριστονίκη μας, να κάνετε ένα vlog για παιδιά με ψυχωτικά επεισόδια ή και κρίσεις πανικού. Ποια η διαφορά και πώς τα ξεχωρίζουμε. Όπως είπατε κι εσείς, άτομα με κρίσεις πανικού γεννιούνται με προδιάθεση. Κάτι που είχε η μητέρα μου και το βιώσαμε κι εγώ και ο αδελφός μου. Η αδελφότεκνη μου, δηλαδή η ανιψιά μου, σε ηλικία 12 ετών, πρόσφατα είχε κρίσεις πανικού. Φοβόταν ότι θα πάθουν κάτι οι γονείς της. Δεν πήγαινε σχολείο, έκλαιγε κτλ. Κάτι το οποίο αντιμετωπίσαμε αμέσως πηγαίνοντας σε παιδοψυχολόγο και είναι πολύ καλύτερα. Το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχουμε τώρα και θα ήθελα τη γνώμη σας είναι ότι το παιδί του μεγαλύτερου μου αδερφού ηλικίας 5 χρόνων, όπως μας είπαν παιδοψυχολόγοι, παθαίνει ψυχωτικά επεισόδια. Σημειώστε ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, MRI, εγκεφαλογράφημα και δεν υπάρχει τίποτε παθολογικό. Το παιδί άρχισε να βλέπει πράγματα και λέει ασυναρτησίες στο σχολείο. Ασυναρτησίες στο σχολείο δεν το δέχονται λόγω αυτού και τρομάζει τα άλλα παιδιά. Επίσης, η παιδοψυχολόγος ανέφερε ότι τέτοια επεισόδια παθαίνουν τα παιδιά που βίωσαν πόλεμο. Ή παιδιά που βιάστηκαν ή που είδαν τον ένα γονιό να σκοτώνει τον άλλο. Μας είπαν ότι πρέπει να πάει εξωτερικό, που οι εγκαταστάσεις, τα φάρμακα και οι ιατροί θα βοηθήσουν πιο πολύ. Θα εκτιμούσα πάρα πολύ την άποψή σας και τις γνώσεις σας. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν σας κούρασα. Αυτή είναι η επιστολή, Αριστονίκη μου, και είναι όλη δικιά σου, γιατί εγώ δεν είμαι ειδική σε αυτά τα θέματα. Όλη δικιά σου. Λοιπόν, καταρχήν, τα ψυχωτικά επεισόδια και η κρίση πανικού είναι κάτι πολύ διαφορετικό το ένα με το άλλο. Δεν ομοιάζει σε καμία περίπτωση το ένα με το άλλο. Και στα δύο φυσικά υπάρχει προδιαθέσικος παράγοντας, ιδιοσυγκρασία, δηλαδή και γενετικοί παράγοντες, αποδεδειγμένο. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο τις εκατό είναι αυτό. Υπάρχουν διάφορες έρευνες που μιλούν για ποσοστά. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο κτλ. Ή το μηχανισμό που πυροδοτεί ενδεχομένως όλη αυτή την κατάσταση, αλλά είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει γενετικός παράγοντας. Δηλαδή γεννιέται ένα παιδί με γενετική προδιάθεση, εάν πιεστεί συναισθηματικά και ψυχολογικά, να αναπτύξει κρίση πανικού ή να εμφανίσει κρίση πανικού, και κάποιο άλλο παιδί μπορεί να γεννιέται με τη γενετική προδιάθεση, εάν πιεστεί ψυχολογικά ή σε κάποια φάση της ζωής του, να βγάλει ψυχωτικό επεισόδιο. Μάλιστα. Ωστόσο, και τα δύο, και τα ψυχωτικά επεισόδια, αλλά και γενικότερα το κομμάτι της ψυχοπαθολογίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη διαγνώσουμε σε παιδιά. Γι' αυτό και μιλάμε για ενδείξεις και σημάδια και όχι για διάγνωση. Διάγνωση παίρνει κανείς στην εφηβεία, όχι στην παιδική ηλικία. Μπορεί να μιλήσουμε για επεισόδια, μπορεί να κρατήσουμε το ιστορικό του παιδιού, μπορεί να μας δείχνει ο δρόμος ότι το πράγμα οδεύει προς τα εκεί, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση διαπιστωμένη με βούλα από την παιδική ηλικία. Στα 5 χρόνια είναι πάρα πολύ νωρίς για να πεις ότι ένα παιδάκι έχει ψυχωτικό επεισόδιο. Πάρα πολύ νωρίς. Τουλάχιστον από τα 8-10 και μετά. Και πάλι όμως είναι επίφοβο. Συνήθως τα ψυχωτικά επεισόδια δεν εμφανίζονται από τα 17 μέχρι τα 32. Ναι, συνήθως τα ψυχωτικά επεισόδια βγαίνουν στην εφηβεία από τα 14-15 και μετά. Εκεί έχουμε τα πρώτα έτσι σημάδια. Τώρα, ανάλογα με το ιστορικό του παιδιού, ανάλογα με αυτά που βλέπει το παιδί και βιώνει μέσα στο σπίτι, είναι λογικό να βγάζει αντίδραση προς τα έξω. Γι' αυτό και λέμε, τόσο στα ψυχωτικά επεισόδια βλέπουμε το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού και προσπαθούμε να εξηγήσουμε το όποιο επεισόδιο μέσα στα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος, αλλά όσο και στα κρίσεις πανικού, που αποφεύγουμε να την ονοματίσουμε ως κρίση πανικού στην παιδική ηλικία, συνήθως μιλούμε για αχώδη διαταραχή ή για άγχος αποχωρισμού,
ή για ειδικές φοβίες και τα λοιπά και όχι για κρίση πανικού. Συνήθως το βλέπουμε σε παιδιά που οι γονείς τους έχουν ενδεχομένως κρίση πανικού, έχουν δει ανθρώπους άλλους να έχουν κρίση πανικού. Δηλαδή δεν μπορούμε και πάλι με τόσο έτσι ευκολία να τις βαφτίσουμε κρίση πανικού. Γενικά η ψυχοπαθολογία και η διάγνωση αυτής της παιδικής ηλικίας και της ενήλικης ζωής δεν διαφέρουν. Δηλαδή είμαστε πολύ προσεκτικοί τι διάγνωση θα πούμε στην παιδική ηλικία και σίγουρα κανείς πρέπει να είναι πάρα πολύ σίγουρος για την ταπέλα στα εισαγωγικά που θα δώσει σε ένα παιδί, ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς και υπάρχουν και εξελιχτικές φάσεις. Δηλαδή μπορεί το παιδί να περνά μια πολύ δύσκολη εξελιχτική φάση, συνοδευόμενο με έντονα, στο πούμε, ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία όπως η δυσπροσαρμοστικότητα, όπως η εσωστρέφεια, όπως η γενικότερη έτσι ατονία, δυσκολία, ευερεθιστότητα, γκρίνια, όπου αυτά δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση και εν υπάρχουν ψυχοπαθητικά στοιχεία μέσα σε αυτά τα οποία θα τα αφήσουμε να εκδηλωθούν πιο μετά για να μπορέσουμε να πούμε τι είναι αυτό που έχει το παιδί. Γι' αυτό και εννοείται ότι η παρέμβαση του ψυχολόγου είναι επιβεβλημένη, αλλά η διάγνωση είναι κάτι που χρειάζεται να γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης στην οικογένεια αυτή δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν μας έχει γράψει φίλοι, να υπάρχει ιστορικό ψυχοτικό διαταραχών. Το ιστορικό κρίσεων πανικού σε καμία περίπτωση δεν προδιαθέτει για ψυχοτικές διαταραχές. Είναι άλλο γονίδιο το ένα, άλλο γονίδιο το άλλο. Μπορεί ωστόσο να συνυπάρχει, να είναι συνοσιρότητα, δηλαδή να είναι δύο πράγματα μαζί. Ναι, μάνα μου, αλλά η γιαγιά αυτού του μωρού έχει κρίσεις πανικού. Και λέει η θεία του, και εγώ και ο αδερφός μου θα παθαίναμε κρίσεις πανικού. Η ξαδέρφη του έχει πάθει κρίσεις πανικού. Αυτό το αγοράκι τώρα σε ηλικία 5 ετών έχει για αυτά τα συμπτώματα που μας περιγράφει η φίλη. Και τους έχουν πει τυχόν για ψυχοτικά επεισόδια. Αυτό δεν εξηγείται από τις πληροφορίες που έχουμε για τις κρίσεις πανικού. Ναι, δεν εξηγείται, αλλά δεν έχουμε και όλο το ιστορικό για να μπορέσουμε. Εσύ θεωρείς ότι θα έπρεπε να πάνε στο εξωτερικό που μας γράφει φίλοι? Εγώ πιστεύω ότι πέραν του παιδοψυχολόγου που χρειάζεται να δουν και παιδοψυχίατρο. Και η διάγνωση να γίνει από διεπιστημονική ομάδα. Δεν αρκούμαστε, όταν υπάρχουν τόσο έντονες και δύσκολες διαγνώσεις και από τόσο μικρή ηλικία, εγώ προσωπικά δεν θα έμενα στη μία γνώμη και δεν θα έμενα στη μία ειδικότητα. Θα πήγαινα οπωσδήποτε και σε παιδοψυχίατρο. Άρα λες να πάνε και σε παιδοψυχίατρο και ίσως είναι καλά και ένας ψυχολόγος που να έχει ίσως μια συστημική εκπαίδευση, να δει την οικογένεια ολόκληρη. Μια επιστημονική ομάδα που να έχει αρκετούς έτσι ειδικούς μέσα, που μπορούν να δουν ολιστικά το παιδί, να δουν και την οικογένεια και φυσικά να υπάρχει και γνωμάτευση από παιδοψυχίατρο, όπως και δίποτε. Στις δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να βρουν κάτι τέτοιο? Φυσικά υπάρχουν τα κέντρα που είναι των διαφόρων νοσοκομείων. Στο Μακάριο. Είναι από Κύπρο το... Ναι, από Κύπρο είναι, ναι. Ναι, υπάρχει στο Μακάριο, νομίζω, μια πάρα πολύ καλή ομάδα που μπορεί κανείς να δει και τις άλλες απόψεις, δηλαδή και του παιδοψυχίατρου, αλλά και μιας δεύτερης γνώμης απαραίτητα, γιατί είναι πολύ σοβαρή αυτή η διάγνωση και εγώ δεν θα έμενα μόνο σε αυτή. Άρα εσύ λες προτού προλάβουν να τρέξουν στο εξωτερικό, να ζητήσουν να δει το παιδί και την οικογένεια και παιδοψυχίατρος και ψυχολόγος που να είναι για ανήλικες και για οικογένειες και να γίνει μια διατμηματική, ναι, θεώρηση. Και ενδεχομένως και παιδονευρολόγος. Και παιδονευρολόγος. Και παιδονευρολόγος, ναι. Ναι, γιατί μπορεί να είναι κάποια αναπτυξιακή διαταραχή, ναι, η οποία είναι διάγνωστη. Είναι πολύ περίεργο στα 5 χρόνια να μιλάμε για ψυχοτική διαταραχή, διάγνωση ψυχοτική διαταραχή. Είναι πάρα πολύ νωρίς, νομίζω. Ναι, να ανησυχεί, φίλοι. Κοίταξε να δεις, να ανησυχεί με την έννοια του ότι κάτι πρέπει να κάνει. Ότι κάτι πρέπει να το τρέξει. Εντάξει, δεν είναι η μάνα του παιδιού, αλλά φαντάζομαι ότι ως θεία του έχει έγνοια και θέλει, ναι, να στηρίξει παιδί μου, την να οικογένεια. Να στηρίξει την οικογένεια ως κοινωνικό δίκτυο για να μπορέσει αυτό το παιδί να βρει την ομάδα που θα τον βοηθήσει. Άρα δεν μένουμε σε ένα πρόσωπο, έναν παιδοψυχολόγο που βλέπει ένα παιδί. Ζητάμε να είναι η επιστημονική ομάδα. Απαραίτητα. Και επίσης μην ανησυχήσετε οι άλλοι γονείς, γιατί αυτό εγώ πρώτη φορά το ακούω για πεντάχρονο που να γίνεται εντός εγώ διάγνωση για ψυχοτική διαταραχή.
Πρώτη φορά. Και σίγουρα είναι καλό ο παιδοψυχολόγος και ο παιδοψυχίατρος που θα κάνει τη διάγνωση να έχει πλούσια εμπειρία σε τέτοια περιστατικά για να μπορεί ακριβώς να είναι σίγουρος για αυτά που λέει. Επίσης... Για να μην έτσι, κάνουμε τους γονείς να ανησυχούν. Να ανησυχούν έντονα. Ναι. Και ο παιδοψυχίατρος θα κάνει κάποια τεστ και ο παιδοψυχολόγος να είναι εξειδικευμένος στο να κάνει κάποια ψυχομετρικά έργα. Αλλά έχει να κάνει και με την εμπειρία, ακόμα και εξειδικευμένος να είσαι. Αν είχες στη ζωή σου 5 περιστατικά τέτοια, σε αυτή την ηλικία, ίσως να μην είσαι τόσο έμπειρος σε αυτό το κομμάτι και να παραπέμψεις σε έναν άλλο συναδερφό που έχει δει 25 τέτοια περιστατικά. Και είναι πιο έμπειρος για να μπορέσει να το πει. Γιατί υπάρχει και διαφοροποίηση, είναι και το ένα περιστατικό διαφορετικό από το άλλο. Πρέπει να ξέρεις και εξελικτική ψυχολογία, πρέπει να ξέρεις και το ιστορικό, πρέπει να ξέρεις πάρα πολλά πράγματα. Και εξελικτική ψυχοπαθολογία, όχι μόνο εξελικτική ψυχολογία. Και εξελικτική ψυχοπαθολογία και να έχεις και κλινική πρακτική πάνω στα συγκεκριμένα περιστατικά. Δεν είναι τόσο εύκολο απλά να πετάς μια διάγνωση. Μάλιστα. Άρα ζητήστε διεπιστημονική ομάδα. Αυτά για απόψε. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη με την Αριστοτρίτη. Βέβαια θα γυρίσουμε σήμερα, αλλά θα δείτε την άλλη Τρίτη εσείς. Γεια σας. Καλό βράδυ.